3.000 ευρώ. Το μήνα. Τι εννοείσαι 3.000 ευρώ? Εγώ νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ λογική διατροφή, Πέτρο μου. Καλά, σοβαρά μιλάς τώρα. Τι να τα κάνεις τόσα λεφτά? Προσάνα μας τον Τζάκι. Τι να τα κάνω. Έχουμε δύο παιδιά, νομίζω, και το ξεχνάς ότι τα μεγαλώνω μόνη μου. Έχουν κάποιες ανάγκες. Πριν δηλαδή που δεν σε δίνω εγώ αυτά τα λεφτά, πώς τη βγάζατε? Αχ, καρδούλα μου, το ξέρει. Και πώς, παιδί μου, θα τα βρω εγώ αυτά τα λεφτά με τους πελάτες που εγώ τα μισά δεν βγάζω? Αυτό είναι δικό σου πρόβλημα. Έχεις υποχρεώσεις απέναντι στα παιδιά σου. Τι ξέρω τις υποχρεώσεις μου? Δεν νομίζω. Δεν είναι δυνατόν να σηκώνεσαι να φέρεις από το σπίτι σου, να το παίρνεις αγριονιάτο, να αγοράζεις μηχανές. Τη μηχανή ακόμα τη χρωστάω. Και να μην προσφέρεις τίποτα στα παιδιά σου. Ναι, αλλά από το τίποτα μέχρι τα 3.000 ευρώ είναι μεγάλη απόσταση. Τι κάνω, βρε Πέτρο μου, αφού τόσα βγαίνουν. Εσύ ζήτησες επίσημα διαζύγιο. Εγώ συμμορφώνομαι απλώς με τους νόμους. Όχι, όχι! Εσύ θες να με εκδικηθείς για να μην βγει ποτέ το διαζύγιο. Κάνεις λάθος. Ο δικηγόρος τα έβγαλε τόσα. 1.500 ευρώ το κάθε παιδί. Τι να κάνουμε, τα παιδιά έχουν συνηθίσει σε κάποιες ανέσεις, έχουν κάποιες δραστηριότητες. Τι δραστηριότητες μπορεί ο Βασίλης όλη τη μέρα στο κινητό και να διαβάζει? Κάνεις λάθος. Και αν θες, μπορώ να σου γράψω μια λίστα και να σε στείλω να τη δεις. Τα παιδιά έχουν πολλά πράγματα να κάνουν. Καταρχάς πρέπει να φάνε, να ντυθούν, να βγουν με τους φίλους τους. Έχουν ξένες γλώσσες, έχουν το τένις, στο σχολείο τους. Το σχολείο υποτίθεται το πληρώνει ο Αλίκος. Εκείνος επέμενε να πάνε σε ιδιωτικό. Ναι, αλλά κανονικά το σχολείο είναι υποχρέωση των γονιών, όχι του παππού. Και τι να κάνουμε τώρα, τα παιδιά έχουν συνηθίσει εκεί. Τι θες, να τα βγάλουμε, να τα στείλουμε, ξέρω εγώ, σε δημόσιο? Ανατριχιάζω μόνο που το σκέφτομαι. Όχι, εσύ χαίρεσαι πολύ με αυτό που γίνεται. Αλλά να ξέρεις ότι όσο και να με ζορίζεις, πιο ευτυχισμένη δεν πρόκειται να γίνεις. Μάρθα, θέλεις να με παντρευτείς? Εμίνα. Όχι, όχι, κάτσε Μάρθα μου, όχι, μη γελάς, δεν είναι αστείο. Θέλω να υιοθετήσω ένα ορφανό. Τι θέλεις? Καινούριο είναι αυτό τώρα? Ναι, αλλά ορίμαζε μέσα μου πάρα πολύ καιρό. Αλλά χρειάζομαι μία σύζυγο για να μου το δώσουν. Και βρήκε σε μένα τέλεια επιλογή. Το νηφικό ποιος θα το βάλει? Άντε καλέ, δεν τα έχουμε αυτά. Εξάλλου είναι πολιτικός ο γάμος. Στα ψέματα θα είναι. Θα πάμε στο Δημαρχείο, θα βάλουμε μία τζίδα και θα φύγουμε. Τυπικό. Καλά, σοβαρολογείς τώρα? Ναι, και είναι εξαιρετική ιδέα. Μην ανησυχήσω. Εμείς οι δύο να παντρευτούμε, βρε, θα σφαχτούμε από την πρώτη νύχτα του γάμου. Μη σου πω από πιο πριν. Έλα, Μάρθα μου, κάνε μου αυτή τη χάρη και θα στο χρωστάω. Όχι, αγόρι μου, λυπάμαι. Οι χάρες μου τελείωσαν. Πάω να κάνω καμιά δουλειά. Μάρθα, θα σου δώσω και αύξηση. Αύξηση θα μου δώσεις έτσι κι αλλιώς. Ξέρεις, ανυπομονούσα να σε γνωρίσω από κοντά. Είσαι μία αποκάλυψη. Ποτέ δεν περίμενα ότι ένας άντρας θα έκανε τόσο διάσημη αυτή τη στήλη. Εντάξει, η αλήθεια είναι πως τη γυναικεία ψυχολογία την παίζω στα δάχτυλα. Μα αυτό είναι προφανές. Φαίνεσαι ένας άντρας με κατακτήσεις, με εμπειρίες. Δεν ξέρω, παιδάκι μου, αλλά είναι σαν μια μαγική άβρα να σε περιβάλλει. Ναι, με περιβάλλει. Δεν το κάνω επίτηδες. Έτσι, με περιβάλλει μόνη της. Μα αυτό είναι που το κάνει πιο γοητευτικό ακόμα. Κάθισε. Ωραίο σπίτι. Μόνος μένεις? Όχι, αυτή την εποχή φιλοξενώ κάτι φίλους. Και είναι αυτή τη στιγμή εδώ? Όχι, όχι. Μόνοι μας είμαστε. Τότε θα πάρω ένα εσπρεσάκι, αν έχεις. Ένα εσπρέσο για την κυρία Χριστίνα. Σκέτο. Ένα σκέτο εσπρέσο για την κυρία Χριστίνα. Όχι. Χριστίνα, σκέτο. Ο εσπρέσο. Να είναι λούγκο. Ένα λούγκο για το σκέτο. Για τη σκέτη. Για τη Χριστίνα μας. Έφτασε! Ένα βήμα και φεύγω. Αλλάζει χάρτη καρδιά. Σ' ό,τι με δένει φωτιά. Σ' ό,τι με δένει φωτιά. Κάνω ένα βήμα και φεύγω. Σε παρακαλώ, είσαι η μόνη μου ελπίδα. Άσε με ρε αγόρι μου πια, ξεφορτώσουμε, λυπήσουμε. Έχω να κάνω δουλειές να κάνω. Εκτός αν είναι άσχο, θέλω να πάω σπίτι μου, με περιμένει ένα σίδερο βουνό. Σε παρακαλώ, δεν έχω την όρεξή σου. Να σου πω πάντως, Μάρθα, σε περίμενα πιο ανοιχτό μυαλί. Μα τι σου ζήτησα, παιδιά, εξυπηρέτηση ζήτησα. Δεν θα μου το δώσουν αλλιώς το παιδί. Ωραία, λοιπόν, πες ότι παντρευόμαστε λευκό και υιοθετούμε ένα παιδάκι. Εγώ τι θα του είμαι του παιδιού, Μπατζανάκη? Όχι, θα του είσαι αγαπημένη του θεία, η θεία η Μαρθούλα. Θα το τρελάρουμε το παιδί, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Θα τα αναλάβω εγώ, Μάρθα μου, θα ασχολείσαι όσο θέλεις. Όχι, Μινά, δεν είναι έτσι. Ένα παιδί θέλει και πατέρα και μάνα. Θα είμαι εγώ και μάνα και πατέρα. Το θέλω πάρα πολύ αυτό το παιδί. Άκουσα να σου πω. Επειδή τους έχω κάνει και τους δύο τους ρόλους και ξέρω, σου λέω ότι κάποια στιγμή σε κουράζει να τα κάνεις όλα. Και όταν θα σε κουράσει, Μινά, τι θα κάνεις? Θα το δώσεις πίσω το παιδί? Φυσικά και όχι, ρε Μάρθα. Θα είμαι εξαιρετικός πατέρας. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να με παντρευτείς. Λίγο. Λίγο, πολύ το ίδιο είναι. Γιατί κοίταξε, δηλαδή, τώρα μπορεί να είμαι ελεύθερη και ωραία, αλλά δεν σκοπεύω να μείνω έτσι για πάντα. Μπορεί να αλλάξει κάποια στιγμή αυτό. Και με ποιον θα αλλάξει αυτό? Δεν ξέρω, αλλά θεωρώ ότι όλο και κάποιος θα μπει στη ζωή μου. Κάποιος από το παρελθόν ή κάποιος καινούριος? Δεν ξέρω, γενικά μιλάω. Πολύ περίεργα μου τα λες. Μάρθα,
Σκοπεύεις να τα ξαναβρεις με τον Ευτύχη? Πας καλά, ρε! Εγώ με τον Ευτύχη μια φορά την πάτησα, δεν την ξαναπαθαίνω. Και εγώ τι θα κάνω, ρε Μάρθα, γιατί δεν με καταλαβαίνεις? Ωραία, λοιπόν, καταρχάς ηρέμησε και σταμάτα να λειτουργείς παρορμητικά. Σκέψου το πρώτα ψύχρεμα. Και αν εξακολουθείς να θες παιδάκι, βρες μια κοπελίτσα χωρίς υποχρεώσεις και κάνει δουλίτσα σου. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Mm. Θα βρω μια κοπέλα πιο νέα και πιο φρέσκια. Θωμά τα πράγματά μου. Δεν καταλαβα. Εγώ δεν είμαι νέα και φρέσκια. Και να σου πω και κάτι. Δεν απαραίτητο να είναι και φίλοι μου. Και να σου πω και κάτι. Δεν θέλουν να είναι και φίλοι μου για να αποφύγουμε και τις παρεξηγήσεις. Μπράβο, και εγώ στο γάμο σου κουμπάρα. Έφυγα. Πού πας καλέ, τώρα δεν σου είπα να το σκεφτείς ψύχρεμα πρώτα. Έφυγα. Καλημέρα σας, ωραία μου κυρία. Καλημέρα σας, κύριε Τσικλητήρα. Πώς είστε σήμερα? Ας τα λέμε καλά. Πάντα καλά. Χαίρομαι κάθε φορά που ακούω τη φωνή σας. Είστε πολύ ευγενικός. Έχω μπροστά μου τα δείγματα που μου αφήσατε για το μπάνιο. Α, αποφασίσατε? Νομίζω πως ναι. Θα ήθελα το πλακάκι με τη βοσκοπούλα και για τον νηπτήρα το σχέδιο μαργαριτάρι. Εξαιρετικές επιλογές. Θα τις ευχαριστηθείτε. Και τα δύο είναι πολύ δημοφιλή. Εξάλλου δεν αμφέβαλα ποτέ για το γούστο σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχετε πολύ όμορφα πράγματα. Να είστε καλά. Και πότε με το καλό θέλετε να αρχίσουμε τις εργασίες? Το συντομότερο δυνατόν. Το οικονομικό? Το οικονομικό θα το συζητήσουμε από κοντά. Μη σας απασχολεί καθόλου. Μπορώ να στείλω και αύριο, αν θέλετε, το συνεργείο να αρχίσει να ξυλώνει. Υπέροχα. Θα τους περιμένω. Δυστυχώς εδώ και πολύ καιρό είμαι μόνη μου. Δεν ξέρω, παιδάκι μου, αλλά οι άντρες είναι σαν να φοβούνται να με πλησιάσουν. Ναι, έχεις σκεφτεί ότι και εσύ με τη συμπεριφορά σου μπορεί να τους κάνεις να αισθάνονται μειονεκτικά? Είσαι μια πολύ δυναμική γυναίκα. Μπορεί. Σήμερα οι άντρες είναι λίγο δειλοί. Δεν ξέρουν πώς να διεκδικούν, πώς να είναι κυνηγοί. Ναι, ναι, βέβαια φταίει και το ίντερνετ. Έχει κάνει πολύ κακό το ίντερνετ. Και η υπερπληροφόρηση που έχουμε έχει μπασταρδέψει ο κόσμος. Πόσο δίκιο έχεις. Έχουν μείνει ελάχιστα γνήσια τσιμικά. Γαργαλιέμαι λίγο. Θέλω κάποιον να με διεκδικήσει. Θέλω να κάνει αυτό το πρώτο βήμα. Μα το βλέπω ότι το θες, δεν το βλέπω, αλλά δεν αισθάνεσαι και εσύ ότι τους κάνεις τους άντρες να νιώθουν λίγο ευνοχισμένοι, ναι. Αυτό. Γιατί? Πειράζει που είμαι δυναμική? Όχι. Που βγάζω πολλά λεφτά? Που ξέρω τι θέλω? Ναι, όχι, όχι. Καλά κάνεις βεβαίως και να βγάζεις και λεφτά και όλα αυτά είναι πολύ καλά, αλλά κοίταξε να δεις. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Για να νιώσει ο άντρας ότι είναι κυνηγός, πρέπει και η γυναίκα να γίνει θύραμα. Αχ, το θέλω πάρα πολύ. Θέλω, το θέλω. Θέλω να γίνω θύραμα. Ναι. Απλά δεν έχει βρεθεί ο κατάλληλος ο άντρας που να ξέρει πώς να με χειριστεί, κατάλαβες. Βέβαια, ρε, θες χειριστεί. Δεν είναι εύκολο. Εσύ? Εγώ τι εγώ? Έχεις βρει την κατάλληλη γυναίκα, θέλω να πω, μετά τη Μάρθα. Όχι, πού να βρεθεί, μα είναι δυνατόν? Εγώ τρέχω συνέχεια. Πολλές δουλειές, έχω πολλά τρεχάματα. Κρίμα. Ένας άντρας σαν και σένα δεν θα πρέπει να παραμελεί την προσωπική του ζωή. Να και τώρα. Δηλαδή, εγώ τώρα αυτή τη στιγμή πρέπει να διακόψω αυτή την υπέροχη συνάντησή μας, γιατί έχω άλλο ένα επαγγελματικό ραντεβού, κατάλαβες? Κρίμα. Δηλαδή, δεν θα μπορούσες να το καθυστερήσεις λίγο για χατήρι μου? Δεν γίνεται. Πρέπει να γράψω και στο blog, κατάλαβες? Λέει, έχω μια κακομοίρα εκεί πέρα που περιμένει συμβουλές. Είναι μια που τα έχει μπλέξει με έναν παπά που είναι και μακρινός συγγενής, κατάλαβες? Ο παπάς είναι το μεταξιτάκι και με την νεοκόρο. Η νεοκόρο τα έχει με τον ψάλτη. Έγινε ένα μπέρδεμα. Ζει ένα δράμα. Α, εντάξει τότε. Αφού είναι για το καλό της στήλης. Δεν θα επιμείνω. Πάντως χαρήκα πάρα πολύ που τα είπαμε από κοντά. Ναι, κι εγώ παρομοίως. Ελπίζω να μην χαθούμε τώρα που βρεθήκαμε. Όχι. Μου αρέσει να διατηρώ στενή επαφή με τους συνεργάτες μου. Υγεία. Πάνω απ' όλα υγεία. Αν έχουμε υγεία, όλα εντάξει. Βεβαίως, θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε, βεβαίως. Θα μετράω τις στιγμές μέχρι τότε. Στο καλό. Γεια σου προς το παρόν. Στο καλό. Γεια. Στο καλό. Κάτι πρέπει να κάνω με αυτό το ζώδι μαγνητισμό που εκπέμπω. Τις τρελαίνω τις γυναίκες. Βοήθησε και το γυλαικάκι του Χριστόφορου. Έπρεπε να έβλεπες χθες την καημένη τη μαμά. Σπάραξε η καρδιά μου, είναι τελείως αδύναμη ακόμη. Έπρεπε να έβλεπες και εμένα που σε περίμενα σαν τη χαζή.
Συγγνώμη, βρε Πινελόπη μου. Προσπάθησα να πάρω τηλέφωνο, αλλά δεν μπορούσα να την παρατήσω και να φύγω. Ήθελα να σε ειδοποιήσω, αλλά δεν μπορούσα να σε βρω. Εκεί που ήμουν δεν είχε σήμα. 3/4 σε περίμενα. Ανησύχησα ότι έπαθες κάτι. Συγγνώμη για αυτή την παρεξήγηση. Θες να φάμε μαζί το μεσημέρι? Αχ, ναι, πολύ ωραία ιδέα. Έχει και πολύ όμορφη μέρα σήμερα. Τέλεια. Η μαμά έχει φτιάξει παστίτσιο. Το κάνει τέλειο, θα τρελαθείς. Στη μητέρα σου θα πάμε για φαγητό? Αφού έχει κάνει παστίτσιο, σου λέω. Νόμιζα ότι θα πηγαίναμε κάπου έξω. Η μαμά είναι πολύ αδύναμη ακόμη. Εννοούσα οι δυο μας, βρε Αντώνη. Δεν μπορούμε να βγούμε οι δυο μας? Δεν είναι και του θανατά η μητέρα σου. Το μπάνιο της ανακαινίζει. Ναι, κοίτα, κι εγώ θέλω να κάνουμε πράγματα οι δυο μας, αλλά. Όταν θα φας το παστίτσιο θα καταλάβεις. Καλημέρα! Καλημέρα, Μινά! Μινά, τι κάνεις εδώ? Βρε Αντώνη μου και εσύ. Μαύρη πέτρα έριξε από τότε που είχε τη μάνα σου. Ούτε ένα τηλέφωνο. Τι να κάνω, δεν έχει συνέλθει ακόμα η καημένη. Δεν τη φοβάμαι την κυρία Ιουλία, θα γίνει υπερδίκη. Ας το ελπίσουμε πριν αρρωστήσει εμάς. Τι πες? Βρε Αντώνη μου και εσύ όμως, παίρνω το σπίτι λίγο να σε βλέπουμε. Αν τον αφήσει η Ιουλία. Τι πες? Τίποτα, λέω να σε κεράσουμε ένα καφέ, να πάρω να παραγγείλω. Όχι, όχι, καφέ δεν θέλω καθόλου. Όχι, όχι, δεν θα κάτσω για πάρα πολύ. Θέλω να σου μιλήσω, Πινελόπη. Εμένα. Ουσιαστικά θέλω να μιλήσω και στους δύο και ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη για το θάρρος. Θέλω να σου κάνω μία πρόταση, αλλά δεν θέλω να απαντήσεις αμέσως. Θέλω να πάρεις το χρόνο σου και να το σκεφτείς πολύ καλά. Τι πρόταση? Θέλεις να με παντρευτείς? Εσένα? Ναι, εμένα, γιατί? Μινά, τι λες! Το ξέρω ότι ακούγεται τρελό, αλλά θέλω να υιοθετήσω ένα παιδί και δεν θα μου το δώσουν αν δεν έχω σύζυγο. Δεν θα ασχοληθείς καθόλου. Θα πάμε 2 λεπτά στο δημαρχείο, 5 λεπτά. Υπογράφεις, φεύγεις. Μετά θα ασχοληθώ μόνο εγώ. Μινά, πας καλά, θες να παντρευτείς την κοπέλα μου? Λευκό γάμο, Αντώνη μου, λευκό. Πας καλά, ρε. Θα κάνει η Πινελόπη πρώτα παιδί μαζί σου και μετά με μένα. Δεν γίνεται αυτό. Δεν θα κάνει παιδί, Αντώνη μου. Θα υιοθετήσουμε. Πινελόπη, τι έχεις να πεις γι' αυτό? Μινά μου, τι να σου πω, με τιμά πολύ η πρότασή σου, ειλικρινά. Σ' αρέσει? Αλλά είναι κάπως ξαφνικό και με πιάνεις απροετοίμαστη. Είναι αυτά που λες, Πάσκα. Ξέχασε το, Μινά. Δεν γίνεται. Είναι τρελό. Στα ψέματα θα είναι ο γάμος. Αχ, Μινά μου, μακάρι να μπορούσα να σε βοηθήσω. Αλλά είναι κάπως περίπλοκο. Θα έχω κι εγώ υποχρεώσεις απέναντι σε αυτό το παιδάκι. Υπάρχει κάτι που μπορεί να σε πείσει? Είπαμε όχι. Πολύ καλά. Το κρίμα στο λαιμό σου. Τι θες και με ενοχλείς, είμαι πάρα πολύ απασχολημένη. Πάντα με το γλυκό το λόγο. Πες μια καλημέρα. Χριστόφορο, έχω δουλειά. Τι δουλειά? Δουλειά, παιδί μου, τι σε ενδιαφέρει, τι με ήθελες? Ήθελα να μάθω πώς είναι η Βιολέτα. Δεν θέλω να την πάρω εγώ για να μην νιώθω ότι την πιέζω. Ωραία ερμηνεία. Αλλά όχι σε μένα το θέατρο. Εγώ είμαι η πρώτη διδάξασα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Θα σου πω ότι η Βιολέτα χώρισε με τον Ορφέα. Αυτό είναι υπέροχο, είναι τέλειο. Δηλαδή θέλω να πω. Ξέρω. Πολύ καλά τι θες να πεις. Και από εδώ και πέρα, κοιτάξτε να τα βρείτε μεταξύ σας. Ό,τι θέλεις να παίρνεις τη Βιολέτα. Εμένα μη με ανακατεύεις. Ό,τι ήταν να της πω, της το είπα. Δεν θέλω να την επηρεάσω. Θέλω να επιλέξει ελεύθερα. Το φιλοσόφισα, Κατερίνα. Δεν πρόκειται να πιέσω άλλο τη Βιολέτα. Δεν μπορεί να είμαι μαζί της με το ζόρι. Εντάξει, πρέπει να είναι κάτι πολύ ανάδρομο για να ακούω αυτά που ακούω, ε. Αλλάζουν οι άνθρωποι, Κατερίνα. Αλλάζουν. Εντάξει τώρα, Χριστόφορε, για σένα μιλάμε. Σε ευχαριστώ για την ενημέρωση, Κατερίνα μου. Τα λέμε. Με την Κατερίνα μιλάγες, Προδότη? Ναι. Πώς από εδώ? Είχα ραντεβού με το Διαμαντή. Τι λέγατε? Πήρα να μάθω πληροφορίες για τη φιλενάδα της. Τελικά αυτή χώρισε με τον Μπρους Λι. Έπαιξε ρόλο που τη θύμισα τη χάνει μακριά μου. Δεν μ' αρέσει να μιλάς με την Κατερίνα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Για να μου δώσει διαζύγιο, μου ζήτησε διατροφή 3.000 ευρώ το μήνα. Πόσα? Πω, πω, καημένε μου. Α, τώρα θα βάλει και ο τσικλητήρας του δικηγόρου του, δεν σε σώσει τίποτα. Πρέπει να την πάρεις με το καλό. Με το καλό την πήρα, με το κακό την πήρα, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Να με βασανίσει θέλει, δεν θέλει να μου δώσει διαζύγιο. Είναι πολύ αιμοβόρα η αλήθεια είναι. Και, δεν ξέρω και τι να πω και στην Δανάη. Τίποτα δεν θα πεις, θα κάνεις το κορόιδο, δεν θα πεις τίποτα προς το παρόν. Και τι θα λέω? Τι θα λες, ρε, δεν θα λες τίποτα. Θα τα αφήσεις στον αέρα, το διαζύγιο θα βγει. Μην τα κάνεις χάλια τώρα που τα βρήκατε μεταξύ σας. Λύσε. Ναι, σκέφτεσαι κάτι καλύτερο? Δεν θα τον αφήσω σε χλωρό κλαρί. Αν νομίζω ότι μπορεί να ξεμπερδέψει τόσο εύκολα μαζί μου, είναι πολύ γελασμένος. Και αυτός και η σερβιτόρα. Πάντως να ξέρεις, αυτό που κάνει στον Πέτρο δεν είναι καθόλου σωστό. Και είναι σωστό αυτό που κάνει αυτός που παράτησε τη γυναίκα του και τα παιδιά του για να τσιλιμπουρδίζει με πιτσιρίκες. Δεν τον αφήσω εγώ να γίνει πατέρα του Σαββατοκύριακου. Θα αναλάβει τις υποχρεώσεις του. Δεν μπορεί να τον ξελασπώνει συνέχεια ο μπαμπάς. Γιατί ρε Κατερίνα, σένα ποιος σε ξελασπώνει? Άλλο αυτό, εμένα είναι μπαμπάς μου. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ τα έχω δουλέψει. Τα λεφτά μου έχω φτύσει αίμα να ανανεώσω αυτή την εταιρεία. Ποτέ δεν κατάλαβα πότε δουλεύεις. Πάντα. Α,
Θέλω να δεις λίγο τη λίστα, να μου πεις τη γνώμη σου. Ποια λίστα? Είναι με τα έξοδα των παιδιών. Για δες. Χαίρετε. Καλάστε. Βιολετάκι. 1500 ευρώ. Τι κάνετε εσείς οι δυο? Δολοπλοκούμε. Α, ωραία. Εγώ σας έφερα κέικ. Καινούρια συνταγή. Βλέπω άρχισες διατροφή, ε. Για τα παιδιά το έφτιαξα. Αλλά μόλις το είδανε γυρίζαν τη μούρη τους. Και είπες να το ξεφορτωθείς σε εμάς. Για να το δοκιμάσετε το έφερα. Γιατί είναι έτσι μαραμένο το καημένο, τι έπαξε? Μάλλον ξέχασα να βάλω baking powder. Αλλά από γεύση πρέπει να σκίζει. Έχει πολλά αστέρια αυτή η συνταγή. Συγγνώμη, Κατερίνα, πότε κάνουν τα δικά σου τα παιδιά μαθήματα καταδύσεων? Ναι, όχι, δεν έχουν κάνει. Αλλά θα κάνουν, ξέρεις, το καλοκαίρι. Έχω κανονίσει να πάνε Καλαμάτα. Έχω βρει έναν δάσκαλο καταπληκτικό, τον Χάρι, από την Αγγλία. Ποιον Χάρι από την Αγγλία, τον πρίγκιπα, λέτε? Τι λέτε, καλέ? Άσε, παιδάκι μου, έχει αποφασίσει να φορτώσει τα έξοδα των παιδιών τον προϋπολογισμό της NASA. Ζητάει από τον Πέτρο 3.000 ευρώ. Καλή είσαι τρελή. Τα δικά μου τα παιδιά περνάνε 6 μήνες με αυτά τα λεφτά. Ναι, αλλά τα δικά μου τα παιδιά έχουν συνηθίσει αλλιώς. Δεν μπορεί να αλλάξουν τώρα τρόπο ζωής επειδή ο πατέρας τους τα παράτησε. Τι τα παράτησε, εσένα χώρισε. Συγγνώμη. Αυτά τα επιμορφωτικά ταξίδια στο εξωτερικό τι είναι? Κοίτα τώρα να δεις τι γίνεται. Σε αυτή την ηλικία τα παιδιά πρέπει να κάνουν ταξίδια στο εξωτερικό. Έτσι να βλέπουν άλλες εικόνες, άλλες κουλτούρες, να ανοίξει λίγο το μυαλό τους. Εντάξει, για όλους είναι καλά τα ταξίδια στο εξωτερικό. Παιδάκι μου έχει βάλει σαφάρι με ελέφαντες. Τι? Ναι, κοίτα τώρα, ο ελέφαντας μπορεί να είναι μια υπερβολή. Αλλά μια Αφρική να μην την πάνε, να δουν τα άλλα τα παιδάκια που πεινάνε. Εντάξει, δεν θα βγάλω μάκρυ, άλλαξε θέμα. Αλλάζω θέμα. Εσύ, Βιολέτα μου, πώς είσαι? Εγώ είμαι καλά. Ψύχρεμη. Μπερδεμένη. Να είναι στη φυσική της κατάσταση. Έτσι, μπερδεμένη γεννήθηκε η Βιολέτα μας. Τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Πιάνω τον εαυτό μου να σκέφτεται το Χριστόφορο και να νιώθω ενοχές. Ο οποίος παρεμπιπτόντως δεν έχει κανένα τηλεφώνημα να δει τι γίνεται. Μην ανησυχείς και πήρε μένα. Του είπα ότι χώρισες. Και γιατί πήρες ένα? Δεν ήθελε, λέει, να πάρει τη Βιολέτα. Να μην την επηρεάσει. Έτσι είπε. Ναι, καλή. Παίζει θέατρο, καλή. Άστον, όλο παιχνίδια κάνει. Ναι, αλλά εξακολουθώ να εντυπωσιάζομαι που ενώ ξέρει ότι έχω χωρίσει, δεν έχει επικοινωνήσει ακόμα. Καλέ, άστον αυτόν τώρα. Το θέμα είναι εσύ τι θέλεις. Ψήνεσαι να του δώσεις δεύτερη ευκαιρία. Ναι. Μέγα λάθος. Μα γιατί θες, ρε Κατερίνα? Τον Ορφέ δεν τον ήθελες γιατί είναι παντρεμένος. Ναι, και τόσο δούλης. Μην το ξεχνάμε αυτό. Εδώ, να, εδώ, στον καναπέ μου. Σε κακιά κλαιγές. Ισχύει. Ναι, και τον Χριστόφορο δεν τον θέλεις γιατί. Γιατί είναι ο Χριστόφορος. Και εγώ τι θα μείνω μόνη μου? Όχι, αλλά ό,τι και να κάνεις, θα το κάνεις μετά από πολλή σκέψη. Α, παραδόξως θα συμφωνήσω με την προλαλήσασα. Πάρε το χρόνο σου, ρε παιδί μου, σκέψου το. Και αν θες να είσαι με τον Χριστόφορο, πάρτε το από την αρχή, να ξαναγνωριστείτε. Εμείς έχουμε παραγνωριστεί. Γίνεται να ξαναγνωριστούμε? Θέλεις να υπάρχει και όλα γίνονται. Να, μην το λες αυτό. Α, μην το φθηνείς. Γιατί το φθηνείς, δεν ήταν καλό? Ρε Μάρθα, δεν έχει ζάχαρη. Θυμήθηκες να βάλεις τίποτα μέσα, έτσι σκέτο. Γεια, πες Μανώλα, τι έκανες σήμερα, πώς τα πέρασες? Α, τι να κάνω, αγόρι μου. Ήμουν ξαπλωμένη. Με το ζόρι σηκώθηκα να μαγειρέψω. Τότε δεν έπρεπε να μαγειρέψεις. Δεν γίνεται να τρώμε κάθε μέρα απ' έξω. Δεν το επιτρέπω στον εαυτό μου. Αλλά αύριο τι θα κάνεις? Μίλησα με τον κύριο Τσικλητήρα. Θα στείλει συνεργείο αύριο το πρωί. Μήπως δεν είναι κατάλληλη στιγμή για τέτοια αναστάτωση? Θα έχετε κόσμο μες στα πόδια σας, θα κάνουν φασαρία. Εκτός κι αν νιώθετε καλύτερα. Μπα όχι ακόμη. Αλλά είναι ευκαιρία τώρα που κάθομαι να γίνει και αυτή η δουλειά. Μην έχουμε μεγαλύτερη ζημιά. Είμαι και μόνη μου πια. Όχι και μόνη σου. Είμαι εγώ εδώ. Εσύ, αγόρι μου, είσαι εδώ προσωρινά. Μετά θα φύγεις πάλι και το σπίτι θα ερημώσει. Και στο γιατρό πότε θα ξαναπάτε? Έχω ακόμα μέρες. Μου είπε να παίρνω αυτά τα βαριά χάπια για 2 εβδομάδες. Και ποια ήταν η γνωμάτευση? Είπε ότι έχω αριθμίες και μια βαλβιδοπάθεια που χρειάζεται παρακολούθηση. Όλα θα γίνουν, Μανούλα, μην ανησυχείς. Έχει και ένα αστείος μου το ίδιο πρόβλημα. Είναι δύσκολο, το ξέρω. Εσάς τι ακριβώς έχουν οι βαλβίδες σας, ποια είναι η δυσλειτουργία? Ήμουνα ζαλισμένη, κορίτσι μου, και δεν θυμάμαι τι ακριβώς μου είπε. Κάτι έλεγε για ότι τεμπελιάζουν οι βαλβίδες, δεν θυμάμαι. Μα οι βαλβίδες δεν είναι όργανο που τεμπελιάζει. Ή έχουν στενέψει και δεν περνάει καλά το αίμα, ή παρουσιάζουν ανεπάρκεια και δεν κλείνουν. Εσάς δεν μπορεί να μην σας είπε ο γιατρός σας τι από τα δύο συμβαίνει? Ναι, ρε Μανούλα, δεν θυμάσαι καθόλου. Όχι, αγόρι μου, αλλά θα τον πάρω αύριο και θα μου το διευκρινίσει και θα σας δώσω αναφορά αμέσως. Ναι, να τον πάρεις και να μας πάρεις να τα πεις στην Πινελόπη που τα ξέρει. Ούτε γιατρός να ήσουν. Ναι, πράγματι. Ούτε να το είχε μελετήσει επί τούτου. Παραγγείλουμε κι εμείς. Ναι, τώρα έρχομαι. Καλά, Στόνη. Τι καλά που ήρθες. Ναι, δεν μπορώ για πολύ μακριά σου. Ούτε κι εγώ. Είσαι καλά? Ναι, τώρα που σε βλέπω πολύ καλύτερα. Ναι, κάτσε. Είχαμε κανένα νέο από την Κατερίνα? Ναι.
μίλησαμε στο τηλέφωνο, βρεθήκαμε και μου είπε ότι μίλησε με τον δικηγόρο της και προχωράει το θέμα του διαζυγίου. Θα λυθεί άμεσα. Έτσι, χωρίς δράματα? Ναι, έτσι. Τι πώς μου κάνει. Πολύ χαίρομαι, πάντως δεν τη το είχα. Το πήρα απόφαση επιτέλους. Ας το ελπίσουμε. Είδες, τελικά γίνονται και θαύματα. Γεια. Γεια. Μαμάρε, μην πού ήσουν, έχω τρελαθεί μόνη μου τόση ώρα. Έτρωγα τα μούτρα μου. Φαίνεται αυτό. Ναι, πάω να πάρω παραγγελία γιατί αυτοί θα με βρήσουν. Τι είναι, τι έχεις, πώς πάει το θέμα της υιοθεσίας? Άστο, δεν πάει τώρα αυτό, άστο, δεν είναι. Τρώω πόρτα από παντού. Πήγες, μίλησες σε ιδρύματα? Όχι, ρε, εσύ, ψάχνω ακόμα νύφη. Αλλά εκεί πέρα έχω χορτάσει απόρριψη. Ούτε η Μάρθα δέχτηκε, ούτε η Πινελόπη. Τι έκανες πρώτα σιγά μου στην Πινελόπη? Έκανα, Πέτρο μου, γιατί να μην κάνω, σιγά και στα ψέματα είναι. Τόσο χάλια είμαι, δεν μπορώ να έχω ένα ψεύτικο γάμο. Τι ζήτησα, μια εξυπηρέτηση ζήτησα. Ποια εξυπηρέτηση, ρε, ακούστη λες? Εξυπηρέτηση είναι να σου ψωνίσω στο σούπερ μάρκετ επειδή δεν προλαβαίνεις. Όχι να σπαδρευτούνε. Αυτοί θέλουν να το σκεφτούν κι άλλο, λες και έχουμε κάνει τεράστιο κατάλογο. Έλα, τι έπαθες εσύ? Τρώω χιλόπιτες. Τι χιλόπιτες, από ποιον? Εσύ. Εγώ, τι εγώ? Μην κουνηθείς. Δανάη, θέλεις να με παντρευτείς? Τι λες, μωρέ, δεν καταλαβαίνω. Κρίσε με τα καλά σου, ρε. Είπαμε να παντρευτείς, ρε, όχι να πάρεις τη γυναίκα μας. Κλάστρα, παιδί, μπορεί να μου χρειαστεί, κάτσε, ρε, Πέτρο. Έλα και εσύ τώρα, Δανική, θα σε ξαναγυρίσω. Τι λέτε, ρε, παιδιά, δεν καταλαβαίνω. Τίποτα, σαν γλαμάρες του Μινά είναι. Άστο, θα σου εξηγήσω αργότερα. Συγγνώμη, δηλαδή, ρε, εσείς. Πώς θα βρω εγώ την ευτυχία αν δεν με βοηθήσουν οι φίλοι μου? Ναι. Μα. Βρε Βιολέτα μου, έλεος πια, δεν βαρέθηκες να με τσεκάρεις, μωρέ. Ορίστε, ψάξε. Δεν υπάρχει τίποτα, καθαρούς ουρανός, αστραπές, δεν φοβάται, ορίστε. Πέρασε από εδώ, θες, τα είπαμε. Εδώ πέρα είναι χώρος της δουλειάς μου. Καλησπέρα, Χριστόφορε. Καλησπέρα, Βιολέτα. Πώς από εδώ, τι κάνεις? Προσπαθώ. Χαίρομαι που σε βλέπω. Κάτσε. Ευχαριστώ. Ήθελα να τα πούμε λίγο οι δυο μας. Ξέρεις ότι η καρδιά μου είναι πάντα ανοιχτή για σένα. Ελπίζω να μην σε πιέζω όπως το λέω. Όχι. Τον τελευταίο καιρό έχω σκεφτεί πάρα πολύ για μας τους δύο. Κι εγώ το ίδιο. Θέλω να πω τι είχαμε, τι χάσαμε, τι νιώθουμε ένας για τον άλλον. Αν μπορούμε να έχουμε ένα μέλλον εμείς οι δύο. Μπορούμε σίγουρα, στο λέω. 1000%. Πες μου το ναι και θα γυρίσω πίσω. Θα το πιάσουμε από εκεί που τα αφήσαμε. Όχι, εγώ δεν θέλω να το πιάσουμε από εκεί που τα αφήσαμε. Θέλω να το πιάσουμε από την αρχή. Πώς από την αρχή, να έρθω να συζητήσω από τη μάνα σου και τον πατέρα σου? Όχι, μωρέ, Χριστόφορε. Θέλω να πω ότι την νόμιμη ζωή την έχω ζήσει μαζί σου. Τώρα θέλω να ζήσω και την παράνομη. Τι παράνομα να κάνουμε? Να παρκάρουμε παράνομα, άμα θέλεις, ας πούμε. Να στρίψουμε παράνομα σε κάνα στενό. Τι να κάνουμε? Αμάν, μωρέ, Χριστόφορε. Μα τι παράνομα να κάνουμε στην ηλικία μας, ρε Βιολέτα? Εννοώ να ζήσουμε σαν παράνομοι εραστές. Ας το καλό. Και πώς θα γίνει αυτό, αφού είμαστε παντρεμένοι? Δεν με ενδιαφέρει. Θα γνωριστούμε από την αρχή. Δηλαδή πώς, θα κρυβόμαστε? Από όλους και απ' όλα. Δεν θα πούμε σε κανέναν τίποτα. Δεν θα δίνουμε λογαριασμό σε κανέναν. Θα το ξέρουμε μόνο εσύ και εγώ. Τι θέση έχει μπει ο ξαποδός μέσα σου? Τι είναι αυτό το πράγμα που έχει πάρει? Λοιπόν, θα σε περιμένω το βραδάκι την ώρα που το παιδί θα είναι στο φροντιστήριο. Ναι, θα μπω από το φωταγωγό. Δεν θα χρειαστεί. Αναστατώνη, θα είμαι εκεί. Τα λέμε λοιπόν. Καργαλιέσαι, εδώ, πού κάτω τα παπούτσια από το καναπέ. Ναι, καλά, εντάξει. Μπαμπάκα μου έλειψες πολύ. Και εμένα μου έλειψες πολύ, ομορφιά μου. Μισθινάκι μου, ο παπάς έχει βρει μια καινούργια δουλειά που πάει πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό είναι απασχολημένος. Ναι, έχω ταλέντο με τις γυναίκες. Δηλαδή τώρα που βρήκε καινούργια δουλειά θα έρθει να ξαναμείνει πάλι μαζί μας? Ναι, κοίταξε, δεν ξέρουμε πώς θα πάει ακόμα. Άστο, μην κάνουμε σχέδια, θα το συζητήσουμε. Καλά, τέλμα οι αγκαλιές, έλα. Τράβα μέσα να διαβάσεις. Δεν θέλω να διαβάσω. Κι εγώ δεν θέλω να κάνω πολλά από αυτά που κάνω, αλλά τα κάνω. Έλα, μην το ξαναπώ. Έλα, άντε, πήγαινε. Πήγαινε, αγάπη μου, και εγώ θα ξανάρθω σύντομα. Έλα. Τελικά δεν με συμφέρει καθόλου το να σας ιδίως συμφωνείτε. Τι έγινε εσύ με τη Χριστίνα, πώς πήγε το ραντεβού? Καλά, πολύ καλά, πολύ καλά. Με συμπάθησε πολύ. Α, μπράβο, αυτό είναι πολύ καλό. Σημαίνει ότι δεν θα σε διώξει. Μπορείτε να με διώξει, όταν σου λέω με συμπάθησε πολύ, πάρα πολύ, πολύ. Πάρα πολύ, πολύ. Μπράβο, τι να πω. Ρε Μάρθα, εσύ που την ξέρεις αυτή τη Χριστίνα, τι τύπος είναι? Δεν την ξέρω πολύ καλά. Παλιά δουλεύαμε μαζί σε ένα μαγαζί με ρούχα. Μάλιστα. Και πώς την έκοψες? Εντάξει, είναι λίγο ιδιόρυθμη. Της αρέσει να το παίζει αφεντικό, αλλά κατά βάση είναι καλή κοπέλα. Γιατί ρωτάς, έγινε κάτι? Όχι, ρε, τι να γίνει, τίποτα. Όλα καλά, αλλά. Ρε Μάρθα.
Θέλω να σου πω κάτι, αλλά θέλω να μείνει μεταξύ μας, έτσι. Μην κυκλοφορείς παρά έξω. Τι, παιδί μου. Η φίλη σου, η Χριστίνα, μαζί μου ήταν πολύ διαχυτική. Αυτό είναι το μυστικό. Η Χριστίνα είναι κοινωνική με όλο τον κόσμο, καλέ. Να φανταστείς το μαγαζί πιο πολύ πιάρε, έκανε πάρα πολλούς ρούχα. Όχι, ρε Μάρθα, δεν κατάλαβες. Δηλαδή σου λέω ότι τι κοινωνική ήταν, κάτι παραπάνω από κοινωνική. Ε, τι παραπάνω, σε πλάκωσες τις γρήγορες. Όχι, βρε, τι, ρε Μάρθα, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Μάρθα, η φίλη σου μου την έπεσε. Τι γελάς. Τι γελάς, βρε, αλήθεια σου λέω. Βρε, συνέχεια μου τριβότανε, μου κολλούσε, μου πιάνε το πόδι, έτσι μου έκανε. Σου έκανε βεντούζα στο πόδι. Ναι, ρε. Είναι καταμάχητος, Παναθεμάς, ε. Ναι, είμαι, γιατί, ναι, βεβαίως και είμαι. Ξέρεις τι μου έλεγε, ότι ξέρω πολύ καλά τις γυναίκες και ότι θα ήθελα να γνωρίσει έναν τέτοιο άντρα σαν και εμένα, με... Δαχτυλίδι. Όχι, βρε, με πυγμή. Με πυγμή, και εννοούσε εσένα σίγουρα. Ναι, ρε, Μάρθα, τι σου λέω τόση ώρα. Άσε μας, μωρέ, ευτύχη. Μάλλον σε καλό πιανε εκεί πέρα, επειδή πάει πολύ καλά η στήλη σου και εσύ το παρεξήγησες. Μάρθα, τι λες τώρα, σε παρακαλώ πολύ. Πίστεψε με, μπορώ να καταλάβω πότε μου την πέφτει μια γυναίκα. Και τι απίθανο το θεωρείς. Πάρα πολύ απίθανο. Ειδικά για μια τέτοια γυναίκα, πάρα πολύ απίθανο. Άντε, βλάκα! Θα μου καεί το φαΐ με τις βλακίες σου, βλάκα! Α, θα μείνεις να φάμε. Δεν ξέρω. Θα μείνω. Βιολέτα. Βιολετίτσα. Σε περίμενα. Εγώ δεν περίμενα να δω αυτό που βλέπω. Τι φοράς? Μόνο μια σταγόνα από τα αρώμά μου. Με τρελαίνει το αρώμα σου. Αφού είναι καινούριο. Με γεια καλοφόρετο. Μ' αρέσει. Λοιπόν. Τι λοιπόν? Θα έρθεις ή θα περιμένω, έχω ξεπαγιάσει. Σε θαυμάζω. Άνοιξε και τη σαμπάνια. Θα την ανοίξω. Τώρα πήγαινε φέρ και τη σφουγγαρίστρα. Καλώστηνα, καλώστηνα. Τι κάνεις? Πω, δεν έβλεπα την ώρα να γυρίσω σπίτι. Α, ανεπεινάς, έχω μέσα καμωμένη στραπατσάδα, ε. Πα. Καλά, ε. Θα σε τρελάνω, μας πω τι έγινε σήμερα. Κοίτα, όφου Παναγία μου, καμιά κουζουλάδα έκανε πάλι αφεντικό σου, ε. Έχει ξεφύγει τελείως, παιδί μου. Μου έκανε πρώτα σιγά μου. Παναγία μου, η ντάκα με λέει. Αληθινά? Στα ψέματα, αλλά το εννοούσα στα σοβαρά. Θέλει να κάνουμε λευκό γάμο. Με σέναν. Την μία κουζουλάδα μετά την άλλη πάει και κάνει. Του έχει μπει να υιοθετήσει παιδί. Ναι, Ζάντα, τι να το κάνει το κοπέλι. Δεν του φτάνει που έχω με τον Ηρακλή, θέλει κι άλλο. Από ό,τι φαίνεται δεν του φτάνει. Αν δεν έχει σύζυγο όμως, δεν του το δίνουν. Σύζυγο θέλει τσάπα να πει. Από την ημέρα που τον επαράτηξα, το ένα κουζουλό μετά το άλλο πάει και κάνει. Ναι, μιλάς κι εσύ που με παρουσίασες αρβωνιαστικιά στου γονείς σου. Δανάη, πρώτον εγώ είμαι πληγωμένος της υπόθεσης. Και δεύτερον, το ίδιο είναι αρβωνιαστικιά το ίδιο σύζυγος. Έχει διαφορά. Τον έχει πάρει πολύ από κάτω το θέμα του Νικόλα. Ήθελε να είναι πατέρας του. Ο Μινάς χρειάζεται στήριξη. Ναι, και για να τον στηρίξεις να πας να τον εστεφανωθείς σε παράουρη. Όχι βέβαια. Εγώ θα αρκεστώ στην ψυχολογική στήριξη. Τη Μάρθα τη ρώτησα. Την Πινελόπη τη ρώτησα. Τη Δανάη τη ρώτησα μπροστά. Ποια άλλη μένει? Σου μιλάω, Πέτρο. Κάτσε ρε παιδί μου. Γιατί δεν ζητάς από τη Στέλλα να σε παντρευτεί που έχει ολοκληρωθεί και η σχέση σας? Τι ωραίο αστείο. Πέτρο, η Στέλλα, παιδί μου, είναι τρελή. Δεν μπορείς να βασιστείς επάνω της. Ενώ εσύ που έχεις κάνει τρεις προτάσεις γάμου σε μία μέρα, είσαι καλύτερα. Η Στέλλα δεν βολεύει με πάρα πολλές απόψεις. Αρχικά είναι στο Εδιμβούργο. Πώς θα τρέχουμε μαζί στα ιδρύματα? Αυτά τα πράγματα θέλουν χρόνο. Γι' αυτό χρειάζομαι μία πιο διαθέσιμη και πιο ντόπια. Γι' αυτό η Δανάη ήταν ιδανική. Έλα, έλα, να το ξεχάσεις, είπαμε αυτό. Σταμάτα! Να μην κοιτάς μικρά κοριτσάκια. Έχουν απαιτήσεις αυτά. Εσύ σε συμφέρει να βρεις μια πιο όρημη γυναίκα. Γι' αυτό ρώτησα και τη Μάρθα που τη λες όρημη. Και έβαλε τα γέλια. Όχι, ρε παιδί μου, κάποια άλλη. Μία που να μην έχει υποχρεώσει, να ξέρει βέβαια από παιδιά, για να καταλάβει και τη λαχτάρα σου. Και πού θα τη βρω, ρε Πέτρο? Δεν ξέρω, ρε Μινά, όλα εγώ θα στα λέω. Ποιο θα μου τα πήρε, Πέτρο? Μια φορά έχω στήσει βοήθεια. Ζητάω μια βοήθεια. Βοήθεια με, τι με νοιάζει το λάπτοπ? Κάτσε, παιδί μου, όχι. Σου ζητάω. Κάτσε, Πέτρο. Ρε Πέτρο, Πέτρο, κάτσε το ποντίκι. Ρε Πέτρο. Ποιο θα τα μαζέψει όλα αυτά, ρε Πέτρο? Σου άρεσε? Πολύ, όπως τότε, όταν γνωριστήκαμε.
Καλό δεν είναι αυτό, αυτό δεν ήθελες. Ναι, ναι. Τελικά ο γάμος μας έκανε πολύ κακό σε αυτό το τομέα. Τι λες? Τι. Πάμε για ένα δεύτερο γύρο. Πάλι. Μαμά! Η Τζίνα, πήγαινε, κρύψου. Τι λες, παιδί μου, σιγά μην κρυφτώ. Έλα, καλέ, πήγαινε, κρύψου. Θυμίζω ότι είμαστε παράνομο ζευγάρι, έλα. Τι να κρυφτώ από την Τζίνα. Έλα, χάτι μου, πήγαινε, σε παρακαλώ πολύ. Από όλου κρυβόμαστε, αλλά πήγαινε στον μπάνιο. Μαμά, είσαι εδώ. Έλα, 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 πάρ' τα ρούχα σου και τη σαμπάνια, κι όλα. Καλά, εδώ είσαι. Δεν με ακούς που φωνάζω. Φώναξες, παιδί μου, δεν σε άκουσα. Με είχε πάρει ο ύπνος. Μαμά, είσαι καλά? Είμαι πολύ καλά. Εννοώ, έτρεχα όλη μέρα και είμαι πάρα πολύ κουρασμένη. Έχει τίποτα να φάμε? Πείνασα. Όπως σου είπα, έτρεχα όλη μέρα και δεν πρόλαβα να μαγειρέψω, οπότε αν είναι παράγγειλα κάτι απ' έξω. Καλά, είσαι τελείως, γεια σου. Γεια σου. Πόσο μου αρέσει να σε βλέπω να τρως με όρεξη. Ναι, ναι, εσύ, μανούλα, δεν έχεις φάει τίποτα. Μην ανησυχείς, θα φάω αργότερα. Τελείωνε τώρα, θα αργήσω στο σχολείο. Ποιος είναι? Καλημέρα σας, αξιαγάπητη Ιουλία. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Αλέκο. Καλημέρα, γόρι μου, ήρθαμε για τον μπάνιο. Ελάτε, παιδιά, περάστε. Από εδώ, μέσα αριστερά. Ομολογώ ότι δεν περίμενα να έρθετε ο ίδιος. Για μια πελάτησα σαν και εσάς, θέλω να έχω προσωπικά την επίβλεψη. Με κολακεύετε, αλλά δεν ήταν ανάγκη να ταλαιπωρήσετε. Καμία ταλαιπωρία. Χαρά μου να σας εξυπηρετώ. Μαμά, εγώ φεύγω. Να πάω στο καλό, αγόρι μου. Κύριε Αλέκο, καλημέρα και πάλι. Καλό μάθημα, αγόρι μου, στο καλό, στο καλό. Να σας φτιάξω ένα καφέ. Ένα καφεδάκι θα το πιω. Και αν αφήναμε και τον πληθυντικό, ακόμα καλύτερα. Αλήθεια, πού να είναι άραγε ο Μινάς? Δεν τον έχω δει καθόλου. Στην υγεία σου. Να είσαι καλά. Μινά. Μου φτιάχνει τη μέρα. Άντερε, άντερε, χαθείτε από εκεί πέρα. Τι βάλατε μέσα? Ο Μινάς τώρα θα έχει πάρει τους δρόμους και θα κάνει προτάσεις γάμου. Σίγουρα. Μα είναι δυνατόν, παιδιά. Έκανε πρόταση γάμου και στη Μάρθα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Έχω τόσα πράγματα να ασχοληθώ. Θα ασχολούμαι και με αυτό τώρα. Γιατί τι έγινε, τι έπαθες εσύ? Τι να πάθω. Ήρθε εδώ η αφεντική μου και μου την έπεσε. Μου την έπεσε στην ψύχρα σου, λέω. Άσε, τι δηλαδή. Καλά, είμαι και τραβηχτικός, βέβαια, έτσι. Άλλη μια γυναίκα που δεν αντιστάθηκε στην ακαταμάχητη ομορφιά μου. Τι πια. Τι γελάτε, ρε Βλαμέν, τι γελάτε. Το έχω όμως. Είμαι πολύ τραβηχτικός. Λέει τίποτα η αφεντική να σου είναι μπάζο? Λέει, είναι πολύ καλή, αλλά είναι πολύ δυναμική για τα γούστα μου. Βέβαια και η Μάρθα είναι δυναμική, αλλά αυτή εντάξει, έχει φύγει, έχει πάει σε άλλα επίπεδα. Έτσι τις ξεγλίστρες, ανά, έτσι. Μπράβο, ρε Χέλη, μπράβο. Δεν μου λες, εσύ μίλησες με τη Βιολέτα? Όχι, καθόλου. Τηλέφωνο την πήρες? Καθόλου, σου λέω. Αποφεύγω να την ενοχλήσω. Της δίνω χρόνο και χώρο. Αν είναι, θα κάνει αυτή το πρώτο βήμα. Εσύ, τι έγινε με τη Δανάη? Της μίλησες για το διαζύγιο? Ναι, μιλήσαμε. Της είπα ότι προχωράνε τα πράγματα, χωρίς να πω βέβαια σε λεπτομέρειες. Αλλά αισθάνομαι άσχημα, ρε. Γιατί? Πότε θα παλαγώ εγώ από την Κατερίνα? Πότε? Είναι σαν τη Ρετσινιά, πάρ' τα απόφαση. Φίλε, εγώ ως ειδικός ένα θα σου πω. Για να απαλλαγείς από μια γυναίκα σαν την Κατερίνα, ένας τρόπος υπάρχει. Για πες μας, Βάνισσα. Να την καθαρίσεις. Καλημέρα. Γιατί είσαι εδώ? Μην πεις ότι είχες εσύ βάρδια και ήρθα τζάμπα. Όχι, όχι. Ήρθα να πάρω καφέ πριν πάω για μάθημα. Α, ωραία. Πολύ χαρούμενη σε βλέπω όμως. Έγινε κάτι? Αχ, ναι, Μάρθα μου, ναι. Επιτέλους ο Πέτρος παίρνει διαζύγιο. Θα την ξεφορτωθούμε την τρελή τη φιλενάδα σου μια και καλή. Μπα, συμφώνησε να της δώσει τα 3 χιλιάρικα. Ποια 3 χιλιάρικα? Για τη διατροφή. Ποια διατροφή? Εμένα ο Πέτρος μου είπε ότι η Κατερίνα συμφώνησε να του δώσει το διαζύγιο χωρίς απαιτήσεις. Τι λες, μωρέ? Η Κατερίνα χωρίς απαιτήσεις? Όχι, εγώ άλλα ξέρω. Τι ξέρεις δηλαδή? Αυτό που σου είπα. Για να τα πείτε άλλη μια φορά με τον Πετράκη. Η Κατερίνα χωρίς απαιτήσεις. Δύσκολη μοναξιά, Ιουλία. Ποια? Η μοναξιά, λέω, είναι δύσκολη. Ναι, είναι δύσκολη. Έτσι. Τα παιδιά μεγαλώνουν. Φυσικά και μεγαλώνουν. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάντα στο πλευρό τους για να μην κάνουν τη λάθος επιλογή. Και σε αυτό συμφωνούμε. Βλέπεις, η Κατερίνα μου δεν με άκουγε που της έλεγα ότι δεν κάνει ο Πέτρος. Γι' αυτή είναι και να τα αποτελέσματα τώρα. Κι εγώ τα ίδια τραβάω με το δικό μου.
Έχει πάθει αιμονή με τη λάθος κοπέλα. Παρ' όλα αυτά, δική τους είναι η ζωή και πρέπει να τη ζήσουν όπως θέλουν. Και εμείς να κοιτάξουμε τι θα κάνουμε με τη δική μας τη ζωή. Εμείς μεγαλώσαμε πια. Και μπορούμε ακόμα να απολαύσουμε τις χαρές της ζωής. Έχουμε μπόλικα χρόνια μπροστά. Οχ, με συγχωρείς, ε. Παρακαλώ. Πάω να δω τι γίνεται μέσα και... Καλημέρα, κυρία Ιουλία μου. Ενοχλώ, δεν ενοχλώ. Καλημέρα, Μίνα. Πώς από εδώ. Ο Αντώνης έχει πάει σχολείο. Ναι, το φαντάστηκα. Δεν έχω έρθει για τον Αντώνη. Για σας έχω έρθει. Πέρασε μέσα, αγόρι μου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Έχετε κόσμο. Όχι ακριβώς. Κάνω αναγέννηση στο μπάνιο και έχουν έρθει οι εργάτες. Ναι, μάλιστα. Η υγεία σας πώς είναι. Πώς να είναι, καλύτερα. Νιώθω κάπως αδύναμη. Είμαι σίγουρος πως θα γίνετε τελείως καλά. Μακάρι, Μίνα μου. Τι ακριβώς με ήθελες. Ναι, θα σας πω. Κυρία Ιουλία μου, εσείς είστε μια γυναίκα που έχει αφοσιωθεί στα παιδιά, γι' αυτό και πιστεύω ότι εσείς θα με καταλάβετε. Τι να καταλάβω. Θα σας πω. Θα ήθελα να σας κάνω μια πρόταση. Επαγγελματική, ας πούμε. Επαγγελματική. Δεν νομίζω ότι μπορώ να σερβίρω στην ηλικία μου. Όχι τέτοια επαγγελματική. Εννοώ προσωπική επαγγελματική. Σε σχέση με το επάγγελμά σας εννοώ. Δεν καταλαβαίνω. Κυρία Ιουλία, πώς θα σας φαινόταν να σας πρότεινα να με παντρευτείτε. Καλώς την να... Τι ευχάριστη έκπληξη είναι αυτή. Πόσα ακόμα ψέματα θα μου πεις, πόσα! Τι ψέματα, δεν καταλάβω. Είναι αλήθεια ότι η Κατερίνα σου ζήτησε 3.000 διατροφή. Ναι, ναι, αλήθεια είναι. Συγγνώμη που το είπα. Στην αρχή μου είπε ότι θα μου έδινε το διαζύγιο, αλλά μετά άρχισε τις γνωστές τις τρέλες. Και τώρα θα μου πεις ότι προτίμησες να μου πεις ψέματα για να με καθησυχάσεις, ε! Όχι, δεν είναι αυτό. Δηλαδή αυτό είναι, δεν ήθελα να σε ταράξω. Πετρό, νόμιζα ότι έχουμε ξεπεράσει τα παιχνιδάκια και ότι πλέον έχουμε μια ειλικρινή σχέση. Όχι, φυσικά και έχουμε, περίπου. Η πραγματικότητα όμως σε διαψεύδει. Δεν ήθελα να σε ταράξω, σου λέω, δεν φταίω εγώ. Την πήραμε το μαλακό για να μου δώσει το διαζύγιο, αλλά φαίνεται ότι βάλτηκε να με εκδικηθεί. Λυπάμαι. Πολύ περισσότερο όμως λυπάμαι εμένα που για ακόμα μια φορά βρέθηκα στη μέση μιας γελίας κατάστασης. Κάτσε, Δανάη, να σου πω. Δεν έχεις να μου πεις τίποτα, αρκετά. Λίγο να σου εξηγήσω, ρε παιδί μου. Έλα, Δανάη. Δανάη! Εγώ στο είπα. Ένας τρόπος υπάρχει να απαλλαγείς από την Κατερίνα. Σας παρακαλώ, κυρία Ιουλία μου, πείτε μου, ναι, σκεφτείτε τι ωραίο ζευγάρι που θα είμαστε να περπατάμε στο διάδρομο, νυμφίος και νυμφία. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, αγόρι μου, μην επιμένεις. Μα, κυρία Ιουλία μου, με εσάς στο πλευρό μου θα μου δώσουν σίγουρα παιδί. Μα αυτό που μου ζητάζει είναι εντελώς παράλογο. Είμαι μια μεγάλη γυναίκα. Γι' αυτό είναι ένα ολόκληρο σχολείο. Πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει μια τέτοια συμφωνία. Νομίζω ότι πρέπει να ηρεμήσεις. Είστε η δεύτερη που μου το λέει αυτό. Καταλαβαίνω πως επιθυμείς ένα παιδί, αλλά δεν αρκεί μόνο η επιθυμία. Και σίγουρα το να θέλεις να με παντρευτείς δεν είναι η λύση. Πω, κυρία Ιουλία μου, πόσο δίκιο έχετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω κάνει 3 προτάσεις γάμου, 4 με αυτήν. Τι πήγα να κάνω, Θεέ μου. Όλα καλά. Ναι, ναι, μια χαρά, άμα είσαι από πάνω τους. Α, δεν άκουσα ότι ήρθε παρέα. Ο Μινάς είναι συγκάτοικος του Αντώνη. Από εδώ ο κύριος Τσικλητήρας έχει έρθει για την ανακαίνιση του μπάνιου μας. Ναι, ναι, το γνωρίζω το κύριο. Έχουμε συναντηθεί σε εκείνο το μαγαζί. Ναι, το... ναι, ναι, από το μαγαζί. Δηλαδή ένα από τα μαγαζιά μου. Ο Μινάς, είπαμε. Μινά, ναι. Με είπατε. Ο Μινάς είχε έρθει για να διαλέξει ένα μπάνιο για τη λεκάνη του. Μια λεκάνη για τον μπάνιο του. Τελικά σε τι καταλήξατε. Σε κάτι καλό, κάτι ρώσικο. Δεν θυμάμαι ονόματα επώνυμο. Ναι, η Ιουλία μου, μήπως μπορείς να πας μέσα να πεις στα παιδιά από που κλείνει η παροχή του νερού. Ναι, φυσικά. Εγώ λεκάνη από εσάς δεν έχω αγοράσει. Σε άλλο μαγαζί βρεθήκαμε, σε εκείνο το στριπτιτζάδικο, θυμάστε. Ναι, το θυμάμαι, πώς δεν το θυμάμαι. Σε παρακαλώ, μην πεις τίποτα στην κυρία Ιουλία, δεν θα ήθελα να μάθει. Μα γιατί? Είναι πελάτησά μου και δεν θα ήθελα να εκτεθώ. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε κι εγώ, επιχειρηματίας. Ναι, νομίζω ότι θα τη σόκαρε μια τέτοια αποκάλυψη και. Πώς να το πω. Η γνώμη της είναι σημαντική για μένα. Α, ναι. Ναι. Καταλαβαίνεις πώς το εννοώ. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Ωραία. Να σας αφήσω τότε μόνους. Πείτε στην κυρία Ιουλία την ευχαριστώ πάρα πολύ που με άκουσε. Και καλή συνέχεια, κύριε Τσικλητήρα. Εμείς κάπου θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα σας. Πρωτόγνωρο πάθος.
Μα ποια είσαι τέλος πάντων! Κύριε Δοξαρά! Κύριε Δοξαρά! Μας πιάσανε! Έχετε κλειδώσει! Σήκω! Κύριε Δοξαρά, σας θέλει ο κύριος Θεοδωρίδης! Τώρα! Στον πάγιο! Τώρα! Τώρα σε λίγο! Μισό λεπτό! Κύριε Δοξαρά! Τώρα! Εντάξει! Άνοιξε! Έλα ρε Τανάη! Τι έγινε πάλι, δεν το σηκώνει. Όχι, τώρα το έχει κλείσει τελείως. Τι, η Δανάη είναι? Όχι, ρε, ποια Δανάη. Η Χριστίνα είναι, η αφεντική μου. Τι να κάνω τώρα, να το σηκώσω? Εγώ τι να κάνω, να πάω από τη σχολή να τη βρω? Όχι, δεν θα το σηκώσω, δεν μπορώ να μιλήσω τώρα. Παιδιά, σας έχω απίστευτο κουτσομπολιό. Άσε με, εγώ δεν έχω όρεξη. Όχι, όχι, άμα σου πω αυτό που έχω να σου πω, θα σου έρθει η όρεξη. Όχι, λέγε, εμένα με ενδιαφέρει το κουτσομπολιό κοινωνιολογικά. Για πες. Πήγα από την κυρία Ιουλία και τη ζήτησα να με παντρευτεί. Έχεις παραφρονήσει τελείως. Τι λες τώρα, ρε, και αυτή δέχτηκε. Μη ζηλεύεις, δυστυχώς όχι. Αλλά ποιον είδα εκεί, τον πρώην πεθερός. Τώρα δεν ξέρω, λέγεται πρώην πεθερός ή κανονικός πεθερός. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει καμία σημασία. Ο οποίος έχει βάλει στο μάτι την κυρία Ιουλία και μου ζήτησε να μην κάνω καμία αναφορά για το στυπιτσάτικο που τον είχαμε δει και του κάνω χαλάστρα. Απίστευτο. 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 Αλλά ενδιαφέρον. Φαντάζεσαι τώρα να συμπεθεριάσουν την Κατερίνα και ο Αντώνης, ε? Όχι, λάθος. Δεν θα συμπεθεριάσουν και τι αν παντρευτούν οι άλλοι, αυτοί θα είναι. Τι θα είναι αυτοί? Θα είναι αδέρφια εξαγχιστίας. Ετεροθαλή αδέρφια, μήπως είναι, γιατί άμα δεν έχει. Εντάξει, μέχρι να το βρείτε, εγώ πάω να κάνω μια δουλειά και έρχομαι. Τι έπαθε αυτό? Ε, δεν ξέρω. Εγώ είμαι ειδικό μόνο στη γυναικεία ψυχολογία. Στο Χριστινάκι! Μέρα, Μάρθα μου! Ήρθα να σου μιλήσω για κάτι πολύ σημαντικό. Αχ, τι έγινε, κάτι, μην με τρομάζεις. Όχι, 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 καλή, μην ανησυχείς. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, γιατί δεν θα ήθελα να υπάρχει καμιά παρεξήγηση μεταξύ μας, κατάλαβες. Νάτα. Θες να πωλήσεις τον Ευτύχη? Όχι, βέβαια. Το αντίθετο, μάλιστα. Ποιο είναι το αντίθετο, μάλιστα? Θα ήθελα να ξέρω αν έχω την άδειά σου να κάνω σχέση μαζί του. Καλημέρα! Ήντα κάνεις, Μινάκο μου! Πώς σκεφτείς ξαφνική επίσκεψη, θες καμιά χάρη? Όχι, Παναγία! Να μπουκάρω! Μπούκαρε! Εγρίκησα που ζηρεύεις να στεφανωθείς. Και τι, ήρθες να με κράξεις? Σε ενημερώνω, δεν έχω καμία διάθεση. Όχι, μωρέ, Μινάκο μου! Στην αρχή εμάνισα μια ολιά, αλλά μετά ντουσιούντισα το ξανά. Τι έκανες? Το ντουσιούντισα! Το σκέφτηκα, μωρέ, Μινά! Απορώ πως συνεννούμασταν τόσα χρόνια. Μινά! Το θέλεις πολύ τούτο να το κοπέλι, ναι? Πάρα πολύ. Ωραία. Εγώ θα σε σαπορτάρω. Γιατί να με σαμποτάρεις? Μινά! Σαπορτάρω, βοηθήσω εννοώ. Παναγία μου, μάθε ελληνικά να συνεννοούμαστε. Λοιπόν, πώς θα με σαπορτάρεις? Μινά! Κατέστα που στην Αμερική οι Τζέι μπορούν να υιοθετήσουν κοπέλι. Δεν θέλω να σταραξώ, άγγελέ μου. Δεν είμαστε στην Αμερική, είμαστε στην Ελλάδα. Καλό, Μινά, το κατέω, Μινά! Παντρέψουμε, Μινάκο μου. Η Μιρετσά το θέλει. Να πάμε στην Αμερική. Να έχουμε και κοπέλι. Μέχρι πού θα φτάσει το θράσος σου, ήθελα να ξέρω. Τι είναι αυτό το τόσο επίγον που έπρεπε να αφήσω τη δουλειά μου για να έρθω να σε βρω? Σε διακόψα. Περνάγες καλά εκεί που ήσουν? Να μην σε νοιάζει. Λοιπόν, λέγε τι θες να τελειώνουμε. Πολύ ευχαρίστως. Για να μην σε καθυστερώ και από τη δουλειά σου. Θα είμαι πολύ σαφής. Αν δεν μεσολαβήσεις να μου δώσει διαζύγιο η Κατερίνα, θα πω σε όλους ότι συχνά είσαι στην πιτζάδικα.